Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ από του πιεστηρίου και θα μας επιτρέψει και ο ψυχιάτρης, επειδή μιλάμε για την Τρόικα, τις απαιτήσεις της, τι θα ζητήσει και τι δεν θα ζητήσει ενδεχομένως. Είπε ο Αντώνης Δελατόρας, κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε από τις αντιπολίτευσεις για να κλείσουμε με εσάς. Ότι ο Αντώνης εκτιμά, έχει πληροφορίες δηλαδή, ότι δεν θα θέσει ασφαλιστικό άμεσα. Και επειδή έχουμε και πολλά ερωτήματα ήδη, γιατί ξέρετε όποιος σας βλέπει εδώ πέρα σε τηλεοπτικό πάνελ, το κατευθείαν στέλνει ερωτήματα για το ασφαλιστικό. Ναι, να μην τα μεταφέρω τα ερωτήματα. Θα τα δώσουμε μαζί. Θα τα δώσουμε μαζί. Μια άλλη φορά να δούμε και πιο αναλυτικά. Θα απαντήσουμε αν έχουμε και τηλέφωνο. Στην εκτίμησή σας. Θα ήμουν και εγώ της δικιάς του εκδοχής του κυρίου Δελατόρα, αν δεν απεκαλύπτε το εχθές, το σχέδιο νόμου, το έγγραφο το οποίο έχει φύγει από το Υπουργείο Εργασίας προς την Τρόικα, για σαφείς δεσμεύσεις, σαφέστατες δεσμεύσεις. Ειδικό μυστικό δεν αποκαλύψατε. Σαφέστατες. Αυτό είπε. Είχα βγει σε τηλεοπτικό αστροναυτιά και βγήκε από τις Βρυξέλλες ο κύριος Υπουργός. Δεν ξέρω αν άκουσα καλά ότι από τη μία διέψευση, από την άλλη είπε ότι λέει διέρευσε κρατικό. Τι βλέπετε εσείς δηλαδή? Εγώ βλέπω ότι η ενοποίηση και κυρίως η κατάργηση των επικουρικών ταμείων που εισηγείται, το διαβάσαμε στο προσέγγιση, η κατάργηση των επικουρικών. Που δεν είναι ταμείο, είναι πυλώνας του συνταξιωτικού συστήματος. Η κατάργηση των ταμείων εφάπαξ και η κατάργηση των ταμείων προνοίας είναι συμφωνημένες. Είναι συμφωνημένες. Η κατάργηση, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, η κατάργηση δικαιωμάτων που έχουν θεμελιωθεί το 10, το 11 και το 12 που ρωτάει πολλοί κόσμος και αυτό θα αλλάξει. Με τα σημερινά ισχύοντα δεν πρέπει να ανησυχεί η κυρία ή ο κύριος. Είναι πολύ, είναι πολύ. Είναι τα θεμελιωμένα όσοι είχαν ανήλικο τέκνο και τα συγκεκριμένα ένσημα 4,5-5,5 το τέλη του 10. Και με καλή ρύθμιση, η οποία αργότερα μετέθεσε την ισχύ αυτή μέχρι το τέλη του 12. Συνεπώς, όσοι έχουν θεμελιώσει, όπως η κυρία, με τις προϋποθέσεις μέχρι Δεκέμβριο του 10, δεν πλήττονται με τα σημερινά ισχύοντα. Εύχομαι να μην υπάρξει ανατροπή και θεμελιωμένων δικαιωμάτων. Ποια βλέπετε εσείς τώρα, να πλήττονται τώρα εσείς με αυτά που ακούμε? Η Τρόικα πιέζει και αναφέρεται στο χθεσινό, κύριε Κουρή, κύριε Δελατόλα και κύριε Ξενάκη, ότι με την ενοποίηση δεν θα είναι, λέει, μόνο διοικητική, λειτουργική ενοποίηση για να περιοριστούν τα έξοδα, όπως συνήθως λέγανε κάποιοι κυβερνητικοί παράδοσοι. Αλλά θα είναι κατάργηση ολόκληρου πυλώνα της επικούρησης και άλλων, που εκεί, λέει, θα λειτουργήσει και υπέρ του να εξισωθούν τα όρια ηλικίας, να μην υπάρξουν εξαιρέσεις από εδώ και πέρα στην έξοδο σε σύνταξη, εξίσωση εισφορών. Υπό αυτήν την έννοια εύχομαι να μην ισχύσει αυτό που διάβασα ως πρώτο προαπαιτούμενο σε ένα δεκάλογο που είχε χτες το Βήμα, αλλά και η Αυγή και άλλες εφημερίδες και η Καθημερινή. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ και επιμένω ότι και εκεί για τις ανάγκες της υπαγωγής μας στο καθεστώς της πιστωτικής γραμμής προληπτικής, αλλά και για τις ανάγκες όπως απαιτεί η Τρόικα που δεν έρχεται της πέμπτης αξιολόγησης, το ασφαλιστικό θα πιαστεί, τώρα, θα πιαστεί εντός του 10, εντός του 14, γιατί? Διότι από 1η-1η 2015 έχουμε νέο τοπίο στο ασφαλιστικό. Κυρίως, με αυτό να τελειώσω, κυρίως το ότι από 1η-1η 2015, χωρίς να λέμε εδώ, διότι και ο Χαϊκάλης είναι ο υπεύθυνος για τα εργασιακά στο κόμμα του, χωρίς να λέμε ότι θα μειωθούν οι κύριες συντάξεις μπαίνοντας το 2015, το γεγονός ότι θα αρχίσει για πρώτη φορά να εφαρμόζεται ο νόμος που θα λέει ότι το κράτος θα εγγυάται μόνο το βασικό κομμάτι της σύνταξης από 1η-1η 2015. Το δε αναλογικό, το επιπλέον, το παραπανίσω, θα το εγγυώνται τα ταμεία. Μπαίνουμε σε ένα μόνιμο μηχανισμό μείωσης και των κυρίων συντάξεων από 1η-1η 2015. Αυτό θέλει η Τρόικα να ψηφιστεί, να εξειδικευτεί, να περάσει σε νομοσχέδιο εντός του 2014. Γιατί? Διότι θα ισχύσει από 1η-1η 2015. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα έχουμε ασφαλιστικό εντός του έτους. Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης, το χαμηλό, αυτό που είπε ο κ. Μητρόπουλος, είναι ότι τα 360 ευρώ που έχουμε πει ότι θα είναι υπολογίσιμο. Η εγγυημένη βασική είναι υπολογισμένη με το ΑΕΠ του 10. Έτσι. Με το ΑΕΠ του 10. Τα ασφαλιστικά ταμεία λένε ότι αν πάμε με τα σημερινά ΑΕΠ, είναι κάτω από 360. Μην τρομάξουμε όμως τον κόσμο. Μισό, να πούμε κάτι. Δεν το συζητάμε. Επειδή είναι και μεγάλη ηλικία άνθρωποι, έτσι, και εμένα γονείς μου είναι μεγάλη ηλικία άνθρωποι, το 300 ευρώ εγγυημένη σύνταξη. Όχι, 360. Δεν αφορά όλους τους ασφαλισμένους, τους νύνας, ταξιούχους, έτσι. Όχι. Αφορά τους από ένα σημείο και μετά, έτσι. Για να μην τους τρομάξω, δηλαδή, δεν παρεμβαίνω σε αυτό που ρωτάς.
Δεν θέλω να του τρομάξω. Αλλά αύριο το Ελληνοαμερικανικό Συνέδριο κάνει ένα συνέδριο για το μέλλον των συντάξεων, όπου εκεί θα καταθέσω εισήγηση τι ακριβώς θα συμβεί. Για να μην τρομάσουν οι σημερινοί συνταξιούχοι. Τι έχει προβλεφθεί να ισχύσει, τι έχει προβλεφθεί να ισχύσει. Εύχομαι να μην ισχύσει. Επαναλαμβάνω, ο συνταξιούχος σας, σύμφωνα με αυτό που θα ισχύσει σε δύο μήνες, λέω ο συνταξιούχος εδώ, ο τηλεθεατής σας, Μάκη, που μέχρι τώρα είχε 1.200 ευρώ, το οποίο εγγυάται ολόκληρο το κράτος από 1η-1η-15, ο νόμος λέει αν ισχύσει, ότι εγώ θα αφήσω τη βασική σύνταξη και θα φύγω. Το άλλο κομμάτι, το οποίο δεν λέω ότι θα μειωθεί, θα το εγγυάται το ταμείο σου. Αλλά όπως είναι το ταμείο τώρα, με τα κουρεμένα αποθεματικά, δεν μπορεί να εγγυηθεί το σημερινό υπόψη, επίπεδο. Καθόλου, για να δώσουμε δηλαδή, στον κόσμο το καταλάβει. Πριν από το PSI, τα αποθεματικά των ταμείων ήταν 31 δις. Έχουν πάει τώρα στα 4 δις. Έχουν χαθεί 27 δισεκατομμύρια. Αυτά έτσι προγνώσεις προς συμμόρφωση. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν έξοδα κάθε χρόνο, δηλαδή για πληρωμές, 3 δισεκατομμύρια. Και έξοδα 2 δισεκατομμύρια, περίπου 2%. Έχουν 900 εκατομμύρια κάθε μήνα, τα οποία μπαίνουν μέσα. Αυτό σημαίνει ότι τα ασφαλιστικά ταμεία σε λίγο δεν θα είναι βιώσιμα. Με τις μειώσεις που έχουν γίνει στις φορές, με τις μειώσεις που έχουν πέσει στους μισθούς, τα ασφαλιστικά ταμεία δεν θα έχουν έσοδα. Εάν πάμε στα 750 ευρώ σαν βασική σύνταξη, σαν βασικό μισθό, σημαίνει ότι θα ανέβουν λίγο τα ποσοστά, θα φτάσουν δηλαδή το 900, θα γίνει 450-500, ώστε σιγά σιγά να μπορέσουν να διαμορφώσουν μια κατάσταση, ώστε να μπορεί να είναι βιώσιμα τα ταμεία. Μία ή άλλη. Αυτό λοιπόν έρχεται σήμερα η Τρόικα και το βάζει ότι συντάξει πρέπει να βγαίνουν όλοι με ίσους όρους, σε ίδια ηλικία, οι πάντες και τα πάντα. Και θα έχουμε τις ομαδικές απολύσεις, κάνει κάθε τη τομή στα εργασιακά. Δεν ξέρω για ποια επιτομή. Πάντως για το συνταξιωτικό, εγώ θέλω να πω μια κουβέντα. Ο κ. Μπούρλος, που έχει περάσει μία-δύο φορές το τελευταίο διάστημα από εδώ, έχει πει, μας έχει πει τώρα, ο οποίος ασχολείται με τα θέματα αυτά, ότι το 300 ευρώ, 360 ευρώ που λέτε εσείς, θεωρητικά τουλάχιστον, θα αρχίσει να ισχύει σταδιακά και μετά από κάποιο διάστημα για αυτούς οι οποίοι θα αρχίσουν να βγαίνουν σύνταξη μετά από το 15, 16, 17, 18. Και ότι οι νυν συνταξιούχοι, αυτοί οι οποίοι παίρνουν αυτά που παίρνουν τώρα, αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν κινδυνεύουν ξαφνικά να δουν τη σύνταξή τους από 700 ευρώ να πηγαίνουν στα 300. Για να μην τους τρομοκρατούμε αυτό. Στο τέλος της εκπομπής, όταν τελειώσει για την επόμενη, χτυπάτε το άρθρο 2 του νόμου 3863. Σημειώστε το, σημειώστε το. Του 10. Διαβάστε το άρθρο 2 να δείτε ποιους αφορά. Γι' αυτό λέω, δεν επισέρχομαι περαιτέρω συζήτηση σας για να μην φοβηθούν κάποιοι καλοί. Φοβήθηκαν επαρκώς που μας εμπιστεύονται. Μητρόπουλε, φοβήθηκαν επαρκώς, νομίζω. Και σας είπα, είναι υπολογισμένο με το ΑΕΠ του 10. Εύχομαι να μην πάμε σε κατώτερες. Μήπως μας τα λύσει αυτά ο Νταβούτογλου. Λοιπόν, για πέστε μας τι θα γίνει. Φαντάζομαι συναντάτε και ήσασταν και στον Άγιο Παντελή που να μου είπατε χθες πριν μπούμε στο στούντιο και με φαντάζομαι συνταξιούχους μιλάγατε, έτσι δεν είναι? Εντάξει, σας κατηγορούσαν εσάς βέβαια. Ότι εμάς εδώ. Τους δυο σας, όχι. Ότι τι μας κατηγορούσαν, ναι. Σιριζέοι. Τι θέλετε να πείτε, σας έσωσα όπως το διάνυμα, σας λέγανε Σιριζέοι. Σας είπα ότι δεν είστε Σιριζέοι. Τον κύριο Κουρή είστε... και εμένα. Ναι, με λέγανε εμένα Σιριζέο. Μάλιστα, ωραία. Είπα ότι εσείς εκπροσωπείτε τον εαυτό σας και λέτε τις ανέφερες. Γιατί στο Ιδρύμα κατηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ, για ποιο λόγο? Δεν είπα αυτό. Όχι, μιλούσατε ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Ήμουν σε ένα σπίτι, με είχαν καλέσει και μιλούσαμε κόσμο, δεν είναι. Με τέτοια ποσοστά αυτοδυναμίας που μας έρχονται μηνύματα ότι έχουμε, ένα στους δύο Έλληνες κατά τεκμήριο είναι ΣΥΡΙΖΑΕΟ. Άρα λοιπόν, Μάκη, την κατηγορία κατά... καλυστερήσαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ενάμιση. Και σένα και εμένα. Λοιπόν, για πες μας για την ουσία. Για τους συνταξιούχους που σας μιλάνε και εσάς, τι τους λέτε εσείς? Στους συνταξιούχους που σας λένε. Εγώ δεν κάθομαι να κάθομαι τον δημοκρατώ τον κόσμο και να λέω πράγματα τα οποία δεν έχουν έρθει, τα οποία δεν έτσι. Και όπως είπατε εσείς, είχε έρθει ο Βατλόγος και είχε πει πως δεν ισχύει. Οπότε να κάθουμε να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις. Εδώ ήταν οπότε ένας ειδικός τελείως αυτό. Δεν έρθει, αυτά τώρα που καλυφθήκαν. Εγώ δεν μπαίνω. Λέει συγκεκριμένα νούμερα και επικαλείται άρθρα. Από τους ανθρώπους μας λένε προδότες. Οπότε αυτό έχει όση αξία έχει.
Δεν είπε αυτό. Και έχω εγκαλέσει συντρόφους μου που έχουν χρησιμοποιήσει φράσεις που. Και είναι αλήθεια αυτό που λέει ο κ. Μητρόπουλος. Προς τιμήν του το έχει πει. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Ο Καμένος σε κάποιες εξάρσεις πολιτικά ανέφερε κάποιους χαρακτηρισμούς και πρέπει καταλαβαίνει. Δεν υπάρχουν καμία συμβουλή. Στο Αιγαίο. Αλλά πρέπει να αποφεύγονται σε κάθε περίπτωση. Το θέμα είναι το εξής. Εγώ θα αναφερθώ σε κάτι άλλο για τις Βρυξέλλες, όχι τόσο πολύ αυτό. Εμείς πήγαμε να κάνουμε μια προκατοικοποίηση ΔΕΣΦΑ. Και ενώ μας κατηγορούν οι Ευρωπαίοι ότι δεν κάνουμε αρκετές μεταρρυθμίσεις και προκατοικοποίησεις, συμφωνήσαμε για μια μεγάλη προκατοικοποίηση. Και ήρθαν οι Βρυξέλλες να μπλοκάρουν. Και αυτό είναι ένα κακό μήνυμα που δίνουν. Και αν θέλουν πραγματικά να κάνουμε ως κυβέρνηση ορισμένα πράγματα, δεν θα πει και οι Βρυξέλλες να μας βάζουν εμπόδια. Γιατί και αυτό είναι ένα θεσμικό θέμα. Με την Κόσκο είχαμε πει. Βεβαίως και με την Κόσκο. Ακόμα και ακόμα. Ακόμα όχι. Σας θυμίζω ότι ακόμα και με τον ΟΤΕ δημιουργήθηκε. Που το έχουν πάει οι Γερμανοί. Παίζουν τα συμφέροντά τους. Κάποια στιγμή. Ποιοι. Οι Βρυξέλλες με τους Γερμανούς. Όχι, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικώς όταν δεν πάει σε Ευρωπαίους προσπαθούν να το επαναλαμβάνω. Ως εκ τούτου είναι και ένα θεσμικό θέμα το οποίο πρέπει να λύσουμε. Διότι αν θέλουμε να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις που οφείλουμε να κάνουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο αν θα σωθεί η χώρα για τα επόμενα 5 χρόνια. Πρέπει να μπουν οι σωστές βάσεις ώστε να μην ξανακινδυνεύσουμε ποτέ. Διότι αν σώσουμε απλώς τη χώρα, οποιοδήποτε τη σώσει, εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ, οποιοδήποτε τη σώσει αυτή τη χώρα, και δεν μπουν οι σωστές βάσεις. Και ήταν και αυτό... οι σωστές όμως διακηρύξεις, διότι το Εκλογικό Συνέδριο απάντησε στην κατηγορία εχθές με μια επιστολή στην Καθημερινή. Εγώ μιλάω. Πραγματικά πράγματα. Ότι άλλαξε στη δεύτερη φάση οι όροι ευνοϊκοί. Εγώ μιλάω ως τι πρέπει να κάνουμε ως σχεδιασμό. Εάν δεν βάλουμε τις σωστές βάσεις και κάνουμε τις σωστές μεταρρυθμίσεις, ουδέποτε θα σωθεί. Τις σωστές βάσεις είναι από πάνω. Από το κουβέρνο. Βεβαίως. Άρα αρχίζουν από κάτω. Πάντως, εσείς αλλαγές στο ασφαλιστικό, άμα έρθουν το επόμενο διάστημα, τώρα τις ψηφίζετε. Κοιτάξτε. Προσπαθισμενέστερο προφανώς. Έτσι, κύριε Ξενάκη, εγώ τώρα να πω στην εκπομπή, αν θα ψηφίσω κάτι ή όχι, γιατί, θα το πω στη Βουλή και όταν δω το νομοσχέδιο. Μάλιστα. Αλλά να σας πω από τώρα, τι θα ψηφίσω για κάτι που δεν έχω διαβάσει ακόμα, είναι τουλάχιστον κουτό. Ωραία, αλλαγές προσπαθισμενέστερο στο ασφαλιστικό θα ψηφίζατε. Καταρχάς, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος βουλευτής που θα θέλει να ψηφίσει κάτι προς τον δεσμενέστερο. Κανένας δεν θέλει να δικήσει κάποιον συμπολίτη του. Διότι. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε ψηφίσει ορισμένα δυσάρεστα πράγματα, στα οποία δεν συμφωνούμε, γιατί έχουμε ένα κάποιο χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα σωθεί η χώρα. Θα σωθεί η χώρα, μάλιστα. Για τους Έλληνες, τους κατοίκους της. Όταν νομίζω η χώρα, νομίζω είμαι πολίτες. Και τώρα να είμαστε. Αλλά από εκεί και πέρα, και πάλι για να κλείσω σε αυτό, να αναλογιστούμε πώς ήταν η χώρα το 2012 και πώς είναι τώρα. Και είναι καλύτερα. Καμία διαφορά στους δρόμους, έχετε δει καμία διαφορά στους δρόμους. Βεβαίως. Πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος. Είναι... Αν μου επιτρέπετε. Συγγνώμη. Μια παρατήρηση αυτή. Ναι, απλώς αν μου επιτρέπετε. Εγώ θεωρώ, ακόμα και στους δρόμους, επειδή περπατάω. Τουλάχιστον στην Αθήνα περπατάω. Και βλέπω ότι η Αθήνα είναι καλύτερη από ό,τι ήταν το 2012. Σε ορισμένα σημεία αρκετά καλύτερη, σε ορισμένα σημεία λίγο καλύτερη. Είναι. Κατεβείτε την Ακαδημία. Άμα θέλει να σα πω χεράκι-χεράκι, με όλο το σεβασμό, γιατί είσαι μεγαλύτερο μου και σε σέβομαι, να πάμε μαζί και θα σα δείξω σημεία και να σα περιγράψω πώς ήταν το 2012 και πώς είναι τώρα και είναι καλύτερα. Να ανεβούμε τη Βουλή. Αν θα μπορούσε. Βεβαίως, την περπατάω συχνά. Αλλά αν θα μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερα, συμφωνώ, θα μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερα. Συμφωνώ. Σε ποιο τομέα είναι καλύτερα. Καταρχάς. Εκεί πέρα που ορισμένα... Είναι στα εμπορικά, είναι στην κίνηση, είναι στα ενίκια, είναι στη δουλειά, είναι στην οικονομή. Είναι, καταρχάς εδώ, έχει μία πτήση. Και τώρα η κατασύμπτωση εχθές, λιγότερα σκουπίδια, αφήστε 40%. Αφήστε να απαντήσω. Ακόμα και στο ψυχικό, 17% λιγότερα σκουπίδια. Έχει περισσότερη ασφάλεια. Θεωρώ ότι ο κ. Ζένδια σε αυτό... Όχι, τρώνε λιγότερο ενώ είναι ο Μάκης. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν προλαβαίνει να μαζέψει. Αφήνει σκουπίδια και τα μαζεύει. Να κάνω μια παρατήρηση. Συγγνώμη. Κάνετε για να κλείσει όμω. Να κλείσει. Ναι, όταν κλείσει. Να κλείσει και να απαντήσετε. Συγγνώμη. Κάνει την παρατήρηση και απαντήστε. Κύριε Βαγκάλη, κάνε την παρατήρηση. Ναι, η παρατήρηση είναι ότι το 2010 το χρέο ήταν στο 120 του ΕΠ. Ήταν 170. Το ένα στο 175 και το έλλειμμα ήταν 12% και το ένα 12,2. Μετά από 6 χρόνια εξαθλίωση αυτή τη χώρα. Το καλύτερα. Πού το οριοθετούμε. Λοιπόν, απαντήστε και κλείσαμε, κύριε Ψυχάρη. Εγώ δεν ήμουν ποτέ υπουργό και ο Καμένος ήταν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Ενώ ότι είναι καλύτερα. Ήταν...
Ήταν... Ο Σφιωκάμπτη δεν ήταν ποτέ. Κλείστε, ούτε, παρακαλώ, δεν έχουμε άλλο χρόνο και περιμένουμε το. Συγγνώμη, είπε κάτι για το εγώ να το απαντήσω. Ναι, ωραία, ωραία. Κλείστε, αν μπορείτε. Εγώ θεωρώ ότι η ασφάλεια, ο κ. Ζένδια διόρθωσε την κατάσταση στην Αθήνα. Μπορούσε να γίνει καλύτερη, ενδεχομένω και σήμερα θα μπορούσε να γίνει καλύτερη. Θεωρώ ότι τα μαγαζιά που ήταν τόσα πολλά κλειστά το 12, τώρα ορισμένα έχουν αρχίσει να ανοίγουν. Θεωρώ ότι η αγορά είναι κάπω καλύτερη. Θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει περισσότερα πράγματα. Το δέχομαι πολύ. Εσείς τον κύριο Στουρνάρα έχετε ρίξει αβέρτα. Σαφέστατα και έχω ρίξει και θεωρώ. Και να σου πω κάτι άλλο. Δικαίωμα όταν έλεγα να μειωθεί το πετρέλαιο θέμασης, ο φόρος στο πετρέλαιο θέμασης. Εγώ ήμουν απέναντι στο χαθέσει και το έλεγα. Και ο Στουρνάρας μου κουνούσε το κεφάλι και ήρθε ο κύριο Σαμαράς στη ΔΕΘ και το διόρθωσε. Και έγινε διοικητής Τράπεζας της Ελλάδας. Πήρε βραβείο γι' αυτό. Για 5 χρόνια. Χρόνια. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Λοιπόν, πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν τον έχει προσθέσει κάτι. Όχι, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαϊκάλη, καθηγητά μου. Ευχαριστούμε. Κύριε Ψυχάρη και εσά, Αντώνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Μείνετε εδώ, μην φύγετε. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τι εξελίξει με του Τούρκου. Θα είναι μαζί μα άνθρωποι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το θέμα. Ήταν και σήμερα και στο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής το πρωί, οπότε θα έχουν να μα δουν και ενδιαφέροντα πράγματα. Σε 2 λεπτά επιστρέφουμε και με τα δικά σα μηνύματα.